Στα μέσα της δεκαετίας του 50, σε ένα οδοντιατρείο στο Βύρωνα, οι ασθενείς βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από παράνομα υλικά του κουκουέ. Όμως ποτέ κανένας δεν το υποψιάζεται. Ποια ιστορία κρύβεται πίσω από το τραπέζι του Νίκου? Την περίοδο της γερμανικής κατοχής, ο Αδάμ Μολυβδάς, γραμματέας της νεολαίας του Κουκουέ, τη Σόκνε, ψάχνει τρόπους να κρύβει τα παράνομα έγγραφα και υλικά που ήταν αναγκαία για την καθημερινή δράση της οργάνωσης. Σχεδιάζει ένα τραπέζι με κρύπτες που ανοίγει με συγκεκριμένο συνδυασμό κινήσεων. Δίνει τα σχέδια σε ένα μαραγκό στον ημιτό για να του το κατασκευάσει. Αρχικά, το τραπέζι χρησιμοποιείται στο σπίτι του Μολυβδά στο Βύρωνα. Έπειτα θα βρεθεί σε διάφορα σπίτια, στην Κυψέλη, στα Πατήσια. Ο Μολυβδάς, γνωστός με το ψευδώνυμο Νίκος ο Ψηλός, πεθαίνει το 1947. Όμως το τραπέζι του συνεχίζει να χρησιμοποιείται σε συνθήκες που η δράση του κουκουέ διώκεται. Στις αρχές της δεκαετίας του 1950, το τραπέζι μεταφέρεται ξανά στο Βύρωνα, στο οδοντιατρείο της συζύγου του, και χρησιμοποιείται όποτε υπάρχει ανάγκη. Έπειτα, στη διάρκεια της δικτατορίας, μεταφέρεται στο σπίτι όπου έμενε η οικογένεια του Μολυβδά στα Πατήσια. Όταν βρέθηκε πριν κάποια χρόνια, μέσα στις κρύπτες του βρίσκονταν ακόμα σήματα της ΕΠΟΝ, φωτογραφίες, αναμνηστικά από συνέδρια νεολαία στην Πράγα και το Βελιγράδι και υλικά του κουκουέ από την περίοδο της παρανομίας.